Είχαμε κανονισμένη συνάντηση με τον Υπουργό για να καταθέσουμε υπόμνημα του Συνδικάτου Οικοδόμων για τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, για τις συνέπειες μάλλον, οι οποίες έχουν βιώνει ο κλάδος, οι συνάδελφοί μας, σαν συνέπεια της πανδημίας εν ώψη και των μέτρων που έχει πάρει η ίδια η κυβέρνηση. Η πλειοψηφία του κλάδου έχει μείνει αυτή τη στιγμή άνεργη. Αυτό μάλιστα είναι κάτι το οποίο καταθέσαμε σήμερα και στον Υπουργό, και ότι δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα στήριξης για τους ανέργους οικοδόμους. Στον κλάδο των κατασκευών και ιδιαίτερα στους οικοδόμους, η ανεργία έχει αγγίξει τα επίπεδα του 70%. Και όλο αυτό οφείλεται σαν συνέπεια δηλαδή της πανδημίας. Πολλά μαγαζιά μάντρες οικοδομικών υλικών έχουν κλείσει, με αποτέλεσμα να σταματούν κατά συνέπεια και τα κατασκευαστικά έργα, κυρίως μικρά. Επίσης, αυτό το ζήτημα, το άλλο ζήτημα το οποίο καταθέσαμε στον κύριο Υπουργό, είναι τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, που σήμερα στα μεγάλα έργα είναι κάτι δύσκολο, μάλλον όχι δύσκολο, από μεριά στις κατασκευαστικές εταιρείες δεν λαμβάνουν υπόψη τους όλα αυτά τα μέτρα που θα έπρεπε να λάβουν για να δουλεύουν οι εργαζόμενοι με ασφάλεια. Βέβαια, ο κ. Υπουργός μας είπε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά περισσότερο την επιθεώρηση εργασίας. Η αλήθεια είναι πως στη συνέχεια έχουμε σκοπό να συναντηθούμε και με την Εθνική Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά στη συζήτησή μας που είχαμε είναι ότι και η τεχνική επιθεώρηση εργασίας πλέον στα ζητήματα της πανδημίας, ο ρόλος της είναι περισσότερο συμβουλευτικός, γιατί δεν τη δεσμεύει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο για εφαρμογή μέτρων κατά της πανδημίας.